Σήμερα, μία μέρα μετά, ενώ μετά την εκπομπή, την οποία, το θέμα το οποίο παρουσιάσαμε από τη βιβλιοπτική Ζούγκλα, έχει ενδιαφέρον η δική μου επικοινωνία με διάφορους πρωταγωνιστές. Ευχάριστα εκπλήσωμαι, διαπιστώνοντας ότι οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, πολλοί από τους οποίους μάλιστα βρέθηκαν και κατηγορούμενοι, άλλοι είναι εκείνοι που δημοσιοποίησαν ή έφεραν στο φως την υπόθεση του μεγάλου σκανδάλου του βατοπεδίου, μου ζητούν αντίγραφα από τα έγγραφα τα οποία παρουσιάσαμε. Έκπληκτοι μεν, διότι ανακοίνησαν ένα θέμα που δεν υπήρχε, και φυσικά έκπληκτοι και οι άλλοι, οι οποίοι βρέθηκαν από την άλλη πλευρά της έδρας ως κατηγορούμενοι. Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι ποτέ δυνατόν τόσοι άνθρωποι, τόσοι επιστήμονες, τόσα πολιτικά πρόσωπα, τόσοι υπουργοί, τόσοι βουλευτές να εμπλακούν σε μία περιπέτεια, να εμπλέξουν ουσιαστικά τη χώρα στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο του βατοπεδίου, το οποίο τελικά, για το οποίο το σκάνδαλο είναι ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αυτό που είπε ο βουλευτής Θέσου, ο κύριος Πλεύρης. Αυτό είναι και το συγκλονιστικό στην όλη ιστορία. Ότι ταλαιπώρησαν τη χώρα σε μία περίοδο πολύ επικίνδυνη, το 2008, αντιλαμβάνεστε, πρώτου φάσματος της πείνας η Ελλάδα, αντί να ασχοληθεί με το πρόβλημά της και το χρέος της, οδηγήθηκε σε μία ατέρμονα αμπελοφιλοσοφία και κουβέντα για ένα ανύπαρκτο σκάνδαλο. Η κυβέρνηση του Καραμανλή έπεσε, ο ίδιος δεν μπόρεσε να αμυνθεί για τα ιερά και τα όσια, τα όσα του καταμαρτυρούσαν. Οι συνεργάτες του κατατροπώθηκαν από ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που έπαιξαν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα κανάλια και συγκεκριμένος χώρος. Ο Έλληνας πήγε ανυποψίαστος και ανενημέρωτος. Βάδισε την οδό του μαρτυρίου προς το χρέος, ασχολούμενος με τα βακούφια της Μονής Βατοπεδίου. Έχω έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο σήμερα που δεν θέλω να τον κολακέψω με πιο ωραία λόγια, επειδή παρουσία του υποκειμένου λέει «Η φιλοφρόνηση ισοδυναμεί με προσβολή». Έτσι έλεγαν οι λόγοι. Καθώς εγώ προέρχομαι και από μια οικογένεια διαφωτιστών. Η οικογένεια Κοράη, είναι η Κοράη η μητέρα μου. Ωραίοι άνθρωποι για την εποχή τους. Δεν τους μπορούσαν να τους κλονίσουν ούτε σημαίες, ούτε παπάδες. Μόνο η πατρίδα υπήρχε. Μόνο η πατρίδα. Αυτό έλειψε σήμερα. Ναι. Λείπει. Δεν το συγκινούσε. Ναι. Ήθελα να δημιουργήσω μία σημαία για αυτή τη χώρα, ναι, και μία πατρίδα ελεύθερη. Όπως και ο Καποδίστριας. Ναι. Σημαντικοί άνθρωποι όμως σε αυτόν τον τόπο εξαφανίστηκαν, δολοφονήθηκαν, διώχθηκαν, φυλακίστηκαν. Έτσι. Κύριε Σημάτη, επειδή είστε ένας άνθρωπος una persona colta που λένε οι Ιταλοί. Ναι. Και γνωρίζετε, είναι ωραίο να έχεις κουλτούρα και παιδεία. Και μάλιστα ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης μου λέγε, όσο πιο σφαιρική είναι η παιδεία, τόσο πιο ενδιαφέρον είναι ο άνθρωπος. Αλλά τους λέω εδώ ότι 400 χρόνια Τουρκιάς δεν ήταν τυχαίο. Ας πούμε, οι Βάσκοι δεν θα τα άντεχαν. Οι Ιταλοί θα ανέβαιναν στα Πυρηναία. Οι Έλληνες το άντεξαν 400 χρόνια. Έτσι. Και ήρθαν και μας απελευθέρωσαν. Πρωτεργάτες στην Επανάσταση του 1921 ήταν οι Αλβανοί μισθοφόροι των Τούρκων, οι Αρβανίτες δηλαδή. Ως πολεμικοί φυλοί που τους είχαν πάρει, ελληνοποιήθηκαν μέσα σε 400 χρόνια και σήκωσαν καραϊσκάκηδες και λοιποί τον λάβαρο της Επανάστασης και βοήθησαν τον Κολοκοτρώνη και απελευθερώθηκε ο τόπος. Και δεν με πιστεύουν. Ναι, ναι. Μα αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα των Ελλήνων. Είναι ότι κατάφεραν να ελληνοποιήσουν όλους τους γύρω λαούς, να κρατήσουν. Παρά το ότι έπαιρναν οι Τούρκοι και τα μωρά ακόμη για να τα κάνουν γενίτσαρους ή τα άσφαζαν,
και να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και τη συνείδηση της ιστορίας. Οι Αρβανίτες ήταν μισθοφόροι, Αρβανοί των Τούρκων, επειδή ήταν πολεμική ράτσα. Το λέω για να τα ακούτε, να τα ακούμε, να τα ακούσουν πολλοί που το αγνοούν. Γιατί υπήρχε άλλο ένα μεταναστευτικό ρεύμα τότε Αλβανών, το οποίο όμως δημιουργήθηκε από τους Σουλτάνους. Σκουβάλισαν εδώ επειδή ήταν άγρια φυλή. Προφανώς οι Τούρκοι είχαν χαλαρώσει λόγω της αυτοκρατορίας. Ως πολεμιστές ελληνοποιήθηκαν αυτοί και σε 400 χρόνια μέσα σήκωσαν το λάβαρο της Επανάστασης. Έτσι. Λοιπόν, ο Κολοκοτρώνης όμως κατέληξε στη φυλακή. Ναι, αυτό το έχουν και, αυτά τα έχουν οι Έλληνες. Ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε από τους Μαυρομιχαλαίους και τους Κοτζαμπάσιδες. Έτσι. Εγώ πηγαίνω στην Καλαμάτα και αγρίευω όταν βλέπω άγαλμα τον Μαυρομιχαλαίο. Ναι, έτσι. Γιατί σκότωσαν τον πιο σημαντικό άνθρωπο. Έτσι. Ο οποίος, κύριε καθηγητά, αν ζούσε, έφτιαξε συντάγματα στους Γάλλους, στους Ρώσους, στους Ελβετούς. Ναι. Τώρα το κάνουν αγάλματα οι Ελβετοί. Ναι. Η Ελλάδα θα ήταν Λιχτενστάιν. Δεν θα ήταν ενώ σε οικονομικό επίπεδο, γιατί στην άλλη Ελλάδα μας είμαστε περήφανοι για αυτή. Ναι, ναι. Έτσι, για την περίφανη. Αλλά θα είχαμε την ανάπτυξη και την... που έχουν σήμερα τα πολύ ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά. Θα ήμασταν αλλιώς. Αλλιώς, εντελώς. Και όμως τον δολοφόνησαν και αυτό. Ναι, ναι. Και οι Κοτζαμπάζιδες συνεχίζουν να υπάρχουν σήμερα. Έτσι. Βγάλαμε αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο με το πεδίο. Δηλαδή η Μονή κατήχε αυτό τη λίμνη Βιστονίδα, είχε αρχίσει από το 13 με τα επικαλούμενη τα Χρυσόβουλα των Τούρκων, μετά έγιναν δικαστήρια επιδικαστηρίων, απεφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας επικυβερνήσεων Παπαναστασίου και Βενιζέλου αργότερα και έφτασαν μέχρι το 51 που υπέγραψε και ο Μητσοτάκης ως Υπουργός Οικονομικών, αλλάζοντας την νομή, δηλαδή την εκμετάλλευση της λίμνης. Η κτήση ήταν της Μονής Βατοπεδίου. Και φτάσαμε σε σημείο μια ολόκληρη χώρα να ασχολείται με το εάν ανήκουν ή όχι τα κτήματα στη Μονή Βατοπεδίου. Δημιουργήθηκε ένα δυστυχώς από έναν χώρο που στηρίξατε και εγώ πίστεψα του Πασόκ και δημιούργησαν μια αρλούμπα την ώρα που ο Προβόπουλος τους έλεγε ότι η χώρα βαδίζει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Τρόικα με κίνδυνο να πτωχεύσει. Και αυτοί είχαν το θράσος και το κουράγιο να παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια. Και ο Καραμαλής να του αρέσει αυτή η ιστορία και να αποχωρεί, γιατί ήξερε ότι αν ξανακερδίσει εκλογές θα έπρεπε να οδηγήσει μια πτωχευμένη χώρα μπροστά, και ο Παπανδρέου να λέει υπάρχουν λεφτά. Τι άνθρωποι είναι αυτοί, κύριε Κασιμάτη? Δυστυχώς η Ελλάδα παραδόθηκε αμαχητή, και αμαχητή εννοώ όχι απλώς χωρίς αίμα αλλά χωρίς αντίδραση καμία, στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στις μεγάλες γεωπολιτικές βλέψεις των μεγάλων χωρών και κυρίως της Γερμανίας σήμερα, της οποίας η όρεξη άνοιξε κατά τη διάρκεια αυτή της παράδοσης της Ελλάδας. Είναι κρίμα πραγματικά το τι έγινε αυτό το ζήτημα, διότι και χθες υποστήριξα ότι ακριβώς κατελήθη στη βάση του και το πολίτευμα ακόμα. Η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων και η εφαρμογή τους παραβίασαν όλες εκείνες τις αρχές οι οποίες συνιστούν την εθνική κυριαρχία. Και δεν το λέω πολιτικά. Το λέω καθαρά, νομικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όχι μόνο με το Σύνταγμα, με το διεθνές δίκαιο. Διότι όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπογράφουν δανειακές συμβάσεις με παραίτηση από τα δικαιώματα εθνικής κυριαρχίας και με τα δικαιώματα που διασφαλίζει το διεθνές δίκαιο σε μια χώρα, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς μπορούν να σκεφτούν και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η πράξη όμως την οποία έκαναν ήταν πράξη για κατάλυση του πολιτεύματος, για κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας. Ωραία. Η Γερμανία, για τις Γερμανίες σπουδάσατε κιόλας. Ναι, ναι, ακριβώς. Τους γνωρίζετε καλά. Ξέρω καλά. Και την ψυχοσύνθεσή τους. Ναι, ναι. Φέρουν βαρέως το έγκλημα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τον Χίτλερ. Ναι.
Ακόμα και αν το διδάσκουν στα σχολεία και έχουν απαγορεύσει την ύπαρξη φασιστικών κομμάτων ναζιστικών στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και οποιαδήποτε προσπάθεια σύσταση τέτοιων ομάδων εντός Γερμανίας καταστέλλεται αυτόματα, το κάνουν περισσότερο όχι γιατί έχουν μόνον τύψεις, γιατί σοβαροί έχουν τύψεις. Έτσι. Εκεί απεδείχθη για πρώτη φορά ότι οι λαοί κάνουν και αυτοί λάθη. Ναι, ναι. Γιατί συνήθως λένε η δική μας πολιτική, ο λαός δεν κάνει λάθος, προφασίζει. Όχι, όχι. Κάνουν λάθη, λέει. Κάνουν, κάνουν. Σήκωσαν το χέρι και είπαν Χάιλ. Ναι. Είπαν Χάιλ Χίτλερ. Όλοι μαζί. Βέβαια. Η πλειοψηφία του γερμανικού λαού. Όμως δεν το έχουν ξεπεράσει. Και μια καθηγήτριά μου, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, η Ρεζίνιο, μια σπουδαία καθηγήτρια, μας έλεγε ότι οι λαοί που θάβουν το πρόβλημά τους το ξαναβρίσκουν μπροστά τους και το δέντρο που φυτρώνει είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Αυτή τη γυναίκα τη θυμήθηκα τώρα, μετά την κρίση την ελληνική, γιατί είδα μια Γερμανία να σηκώνει ένα ανάστημα αδίστακτο, σκληρό. Ναι, ακριβώς. Πρωτόγωνα σκληρό για την εξέλιξη της κοινωνίας μας ευρωπαϊκής. Ακριβώς αυτό το οποίο το έζησα κι εγώ, γιατί όταν ήμουν στη Γερμανία για τις μεταπτυχιακές σπουδές και μετά πήγαινα τακτικά και πάω ακόμη για επιστημονικούς λόγους, έζησα από κοντά το τραύμα το οποίο είχε ο γερμανικός λαός από τα εγκλήματα του Χίτλερ. Το ψυχικό τραύμα, το οποίο δεν μπορούσε να το ακούσει καν. Και οι παλιοί υφίστανταν το ακόμη και επιθέσεις των παιδιών τους, γιατί ανέχτηκαν αυτό το πράγμα. Το έζησα από κοντά. Οι οικογένειες ήταν διερημένες, η παλιά γενιά με την νεότερη. Η γενιά που έζησε, η γενιά που έζησε το έγκλημα, που μετά. Που και είδε ότι την κατακραυή που υπάρχει και το τι είχε γίνει τότε. Και διχασμένη τότε. Και διχασμένη. Τότε υπήρχε Ανατολική και Δυτική. Ακριβώς, ακριβώς. Και όμως αυτό το πράγμα αναβίωσε, αυτό που ήταν τραύμα αναβίωσε σήμερα και είναι πραγματικά προς μελέτη ένα καταπληκτικό και μεγάλο ιστορικό και κοινωνικό ζήτημα, αναβίωσε με μια πολιτική η οποία θέλει να κυριαρχήσει της Νότιας Ευρώπης εντελώς με αρχές αυταρχικά και καταλύοντας τις αρχές της αστικής δημοκρατίας με την οποία αναπτύχθηκε η κοινωνία. Η κοινωνιολόγος, λοιπόν, ανθρωπολόγος, σοφή αυτή η γυναίκα, η Ρεζίνιο, η οποία δεν ξέρω αν ζει ακόμα, μας έλεγε ότι προσέξτε κάτι. Οι Γερμανοί ουδέποτε ανέλυσαν το φάντασμα του ναζισμού. Όχι. Το έθαψαν. Ακριβώς. Όποιος το θάβει, το ξαναβρίσκει μπροστά. Ναι, ναι, έτσι. Έτσι. Εάν αυτή η γυναίκα έχει δίκιο, ναι, τότε πάμε χαμένοι. Ναι, ναι. Γιατί θα το βρούμε το θηρίο μπροστά μας. Ναι, ναι. Ναι, δυστυχώς αναβίωσε αυτός ο εθνικισμός με επεκτατικές πολιτικές, με κοσμοκρατορικό όραμα, ας πούμε, εξακολουθεί να υπάρχει. Και είναι ότι πράγματι έθαψαν το ζήτημα. Ποτέ δεν αναλύθηκε ανοιχτά στη Γερμανία το ζήτημα του εθνικού σοσιαλισμού. Και όταν κάτι δεν αναλύεται, μας το τόνιζε πολύ. Έτσι, λέει, έτσι, προσέξτε, έτσι. Είναι βασική αρχή. Γιατί ήταν μια πολύ σπουδαία επιστήμη. Είπε λοιπόν κάτι πριν, πίστευτο, από 40 χρόνια. Πέρα από 40 χρόνια. Είμαι 59 ετών. Ναι, ναι. Πριν από 41 χρόνια το. Ναι, ναι. Και δίδασκε τους μαθητές της. Ναι. Ιταλούς, Αμερικανούς, Έλληνες. Ναι. Σε αυτό το σπουδαίο πανεπιστήμιο. Είχε ανασύρει αυτό το θέμα για το οποίο αντιδρούσαν μάλιστα τότε κάποιοι καθηγητές εκεί, ότι δημιουργεί ένα ψυχροπολεμικό κλίμα και έλεγε όχι. Είναι μάθημα αυτό στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει θέμα σοβαρό, έλεγε τότε η σοφία αυτή. Έτσι. Και ό του θαύματος υπάρχει και μια περίεργη πηξίδα. Η Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ως θύμα όταν η Γερμανία σηκώνει το ανάστημά της. Έτσι. Αυτό που το βάζει. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα θύματα αναλογικά
από οποιαδήποτε άλλη χώρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι, έτσι. Και αυτό δεν είναι παλαβό. Βέβαια. Σε σχέση με, τι εννοώ, με τον πληθυσμό ναι, του. Ναι, 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 ναι. Βέβαια. Τώρα. Και η μόνη χώρα που δεν πήρε ούτε μία δραχμή για την αποζημίωση. Αποζημίωση. Κάτι σχολεία γίναν σε ορισμένα μέρη. Κάτι κοροϊδίες, πασαλήματα. Εμένα δεν μου βγάζει κανείς στο μυαλό ότι οι ηγέτες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και πολιτικά πρόσωπα λειτουργήσαν ως δούριος ύπος για τη Γερμανία, εισπράττοντας εκείνη εκείνα τα οποία τα όσα η Ελλάδα δεν μπόρεσε ποτέ να εισπράξει. Φοβάμαι ότι ψιλοβολεύτηκαν από εδώ και εκεί. Ο καθένας για να αποσπάσουν τη σιωπή του. Για να αποσπάσουν τη σιωπή του. Αυτό είναι γεγονός. Δεν εξηγείται διαφορετικά να μην βρεθεί μια έντονη αντίδραση ποτέ από πολιτική ηγεσία. Ο μόνος, να σκεφτείτε ότι ήταν εντελώς άγνωστο, είχε μείνει περίπου άγνωστο το ζήτημα των αποζημιώσεων μέχρι ο Ανδρέας το είχε ανακοινήσει με μια όχληση η οποία μπορούσε να είναι και πολύ ισχυρότερη και να απλώσει, ενώ μέχρι τότε δεν είχε τεθεί ποτέ. Και το βούτυξε ο Βλέσος μετά. Και το βούτυξε ο Βλέσος. Το θέμα το οποίο το σήκωσε, το ανέδειξε. Ναι, το ανέδειξε. Και ίσως να είναι και ο μοναδικός που το κυνηγάει τόσο πολύ. Ναι, ακόμη. Μόνος του, έτσι. Ναι, μόνος του. Μόνος. Είναι μόνος του. Μόνος του. Μόνος είναι, του. Είναι δυστυχώς. Η ιστορία μας έχει πολλά τέτοια σκοτεινά σημεία. Ωραία. Είστε ένας καθηγητής, ένας παιδαγωγός. Είστε καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχει περάσει, είστε η ζώσα ιστορία αυτού του τόπου. Γνωρίσατε τους ηγέτες, τον Καραμαλή, τον Παπανδρέου, τους πάντες. Ναι, βέβαια, από πολύ κοντά μάλιστα. Από και τον Καραμαλή από πολύ κοντά. Και τους δύο ηγέτες. Σήμερα οι ηγέτες που έχουμε έχουν αυτό καμία το πολιτικό σχέση. Ανάστημα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Εγώ είμαι βέβαιος και το έχω υποστηρίξει επανειλημμένως ότι αν είχαμε σήμερα έναν από αυτούς τους δύο ηγέτες, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή είτε τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν θα υπέγραφαν τα μνημόνια που υπέγραψαν, αυτά τα εξευτελιστικά, τις εξευτελιστικές συμφωνίες παράδοσης της Ελλάδας. Ωραία. Οι σημερινοί που τα υπογράφουν, θα ήταν εύκολο να πεις είναι προδότες, είναι πουλημένοι, είναι το ένα, είναι το άλλο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πει κανείς, δεν νομίζω ότι... Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι προδότες, για τον νομίζω. Τι είναι όμως, γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα, έχουν άγνοια, είναι απαίδευτοι, είναι ανίκανοι, είναι άπειροι, είναι... Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι αυτό οφείλεται και με το πολιτικό τους ανάστημα, διότι το πολιτικό ανάστημα έχει άλλου είδους ευαισθησίες πολιτικού ίσους και άλλου είδους ευαισθησίες δημοκρατικής νομιμότητας και προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Εξαρτάται πώς κανείς θέλει να έχει μια καρέκλα εξουσίας και αυτό δεν έχουν τα ίδια κριτήρια για το πώς αποκτάται όλοι. Η πολιτική σήμερα γενικά στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη είναι κάτω του μέσου όρου ικανότητας ενός πολίτη. Ο μέσος όρος είναι κάτω του μέσου όρου των πολιτών. Των πολιτών. Των πολιτών. Δηλαδή κατώτερη των περιστάσεων. Κατώτερη των περιστάσεων. Και κατώτερη του μέσου όρου βέβαια, των δυνατοτήτων βέβαια. Των πολιτών τους. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα απλό, το οποίο το ζήσαμε. Όταν υπεγράφησαν οι συνθήκες δανεισμού το Μάιο του 2010, εμένα μου δημιουργήθηκε το πρώτο ερώτημα που μου δημιουργήθηκε, είναι να δω. Λέω εδώ κάτι θα υπεγράφει. Να δω αυτό που υπεγράφει. Τη σύμβαση. Τη σύμβαση. Το και μνημόνιο. Το πρώτο. Μνημόνιο. Το πρώτο. Και δεν μπορούσα να βρω το αντίγραφο. Πήρα το Υπουργείο Εξωτερικών, λέει μας παρέκαμψαν, δεν ήταν. Πήρα το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μου το έδινε. Μου λέει δεν μπορούμε. Και πήγα στη Βουλή, λέω για να είναι σύμβαση θα πρέπει να έχει κατατεθεί. Και το είχαν καταχωνιάσει εκεί. Διότι πήγαν να το δημοσιεύσουν γιατί ξέρανε ότι έπρεπε να περάσει από τη Βουλή. Αλλά μετά είδαν ότι αυτό το τέτοιο έγγραφο δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί και να περάσει από τη Βουλή και το καταχώνιασαν. Και όταν πήγαν, το έβγαλε ένας από τα σεπτάρια ένας υπάλληλος. Αποκάλυψα ότι ό,τι έλεγε αυτό το μνημόνιο μέσα και το διακηρύταμε για πολύ καιρό και μέχρι σήμερα. Δεν βρέθηκε ένας βουλευτής
να πει, κύριε, μοίρασέ μας τι έχετε υπογράψει. Όχι να ζητήσει να περάσει, να κυρωθεί. Μοίρασέ μας να το δούμε. Ούτε καν μοιράστηκε, ούτε καν το διαβάσανε. Υπουργοί, άλλωστε το ομολόγησε και ένας εξ αυτών, υπουργοί δεν το είχαν διαβάσει. Ο Χρυσοχοίδης αυτό που είπε, ναι, το είπε χαριτολογώντας, φυσικά και το διάβασε. Ναι. Αλλά η οδηγία ήταν ούτε καν να το διαβάσετε. Ναι, ναι, έτσι. Δηλαδή, διότι διαβάζεται, ήταν το δεύτερο. Τι υποσχέσεις πήραν για να υπογράψουν ένα μνημόνιο το οποίο υπονόμευε την εθνική κυριαρχία μας. Βέβαια. Αυτό είναι de facto. Βέβαια. Και άλλωνε ολόκληρη την οικονομική πολιτική. Και βεβαίως την οικονομική πολιτική και τα πάντα. Τι ήταν αυτό που δεν τους επέτρεψε να σηκώσουν το πολιτικό τους ανάστημα, όπως το σήκωσαν οι πολιτικοί μετά την Επανάσταση 21, το σήκωσαν πολιτικοί μετά την καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι. Η Ελλάδα δεν πτώχευσε πρώτη έτσι φορά. Έχει πτωχεύσει 2-3 ακόμα. Πολλές φορές. Δυστυχώς επτωχεύσαμε του Τρικούπη. Του Τρικούπη, ναι. Ναι. Δεν παρέδωσε όμως τη χώρα. Όχι. Βγήκε έξω, δανείστηκε από την Ευρώπη. Τρία προϊόντα. Το αλάτι, το πετρέλαιο και τα σπίρτα. Ζήτησαν οι δανειστές να πάνε σε ένα μονοπόλιο, ώστε από αυτό το εμπόριο να παίρνουν τις αξιώσεις τους. Εμάς δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Εμάς είπανε ολόκληρη δημόσια περιουσία, σημερινή και μελλοντική, είναι δεσμευμένη. Και αυτό σημαίνει ενώ το πρώτο μνημόνιο, γιατί όλα αυτά που λέω στηρίζομαι σε έγγραφα, ενώ το πρώτο μνημόνιο έλεγε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ότι αφορούσε δηλαδή μόνο τη δημοσιονομική, δηλαδή τα οικονομικά του κράτους, κυρίως τις σπατάλες του κράτους. Στην πραγματικότητα το δεύτερο, εγώ το είχα πει από την αρχή ότι είναι πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, οικονομικής προσαρμογής και πειθαρχίας, είπανε ότι ήταν λάθος και το δεύτερο μνημόνιο το είπε με το όνομά του, οικονομικής το πολιτικής. Το δεύτερο όμως, επειδή δεν έχει να κάνει με την δημοσιονομική πολιτική, αλλά με το σύνολο της οικονομικής ζωής του τόπου, ναι, ουσιαστικά εκτός από τη δημόσια περιουσία παρέδωσαν και την ιδιωτική περιουσία. Βέβαια, δηλαδή, ναι, σήμερα ταλαιπωρούνται οι νοικοκυρέοι και ναι, οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά έτσι αντί να ξοδεύουν από ταμείο και δημιούργησαν ακίνητες περιουσίες ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία χάνονται τώρα. Έτσι. Μα όταν έχουν καταλύσει την αρχή της, τη βασική αρχή του πιστωτικού συστήματος, που είναι η εμπιστοσύνη την οποία έχει ο κάθε άνθρωπος να καταθέσει τα λεφτά του. Αυτό το έχουν καταλύσει σήμερα εντελώς. Αυτό δεν υπάρχει, γιατί ουσιαστικά οι τράπεζες έχουν γίνει παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και η οποία τις κατευθύνει όπως θέλει. Και τους κατευθύνει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ναι. Δεν κουρεύουν, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά στις τράπεζες. Αυτά που υπάρχουν είναι τόσα λίγα, ώστε το κούρεμα, αντί να επιφέρει θετικό αποτέλεσμα, θα δημιουργήσει μια κοινωνική επανάσταση. Βέβαια. Αυτό φοβούνται και δεν το κάνουν αυτό ακόμα. Αυτό το έχουν κάνει, είναι μέσα στο πρόγραμμα να γίνει. Στην Κύπρο το κάνανε. Τώρα μιλάμε για μια χώρα που η Κύπρος είναι σαν μια πόλη μεγάλη. Βέβαια. Δεν τους ενδιαφέρει, είναι σαν να πτώχευσαν τη Λάρισα. Δεν τους πονάει και πολύ. Όχι. Και το βασικό είναι όμως ότι έχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία η Ελλάδα και η Κύπρος, είναι τη μοναδική στην Ευρώπη, γιατί έχουν οι δύο μαζί ΑΟΣ, είναι το πλουσιότερο τμήμα και το πιο ενδιαφέρον γεωπολιτικά της Μεσογείου ολόκληρης. Δεν είναι αστείο, κύριε καθηγητά, να επικαλείτε τον κίνδυνο τον οικονομικό για μια χώρα που είναι σαν τη Θεσσαλονίκη, έτσι, και της οποίας το πρόβλημα η Ευρώπη θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει σε ώρες. Σε ώρες, έτσι. Μα μπορούσε, ήδη προσφέρθηκε η Εκκλησία εκεί που είναι και πάμπλουτη, και ήδη το είπαν ότι αυτό αρκεί για να αντιμετωπιστεί. Επομένως, και δεν το δεχτήκανε. Δεν το δεχτήκαν. Γιατί δεν το δέχτηκαν? Ναι, ναι. Διότι οι βλέψεις τους είναι, ναι, ναι, έτσι, στο να καταλάβουν αυτές τις χώρες ναι, και να τις αγοράσουν, να αγοράσουν τον όποιον πλούτο τους, μπυρ παρά που λέει ο λαός. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, σε φτάνω στα όρια του εξατλίωσης για να στα πάρω όλα. Για να στα πάρω όλα, έτσι. Ακριβώς αυτό, ακριβώς είναι. Και τώρα δεν απεκαλύφθη, όπως θα είδατε και στο... Όχι για τα πρακτικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όταν δάνεισαν εμάς.
Και, και τα δημοσίευσε η Wall Street Journal ακριβώς και αυτό το οποίο το ξέραμε, το είχα μάθει εγώ από έναν οικονομολόγο, ότι ενώ στην αρχή δεν ήθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ανακατευτεί σε αυτό το θέμα, διότι δεν συγκέντρωσε τα στοιχεία του νέου όρου που έχει περιλάβει τώρα η ιστοκαταστατικό της, ότι για να δώσει δάνειο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να είναι βιώσιμο. Λοιπόν, αυτό δεν συγκέντρωνεται. Και πίεσαν μπορεί να είναι και οι Εβραίοι από πίσω, οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι. Οι τράπεζες είναι οι Εβραίοι. Ναι, ναι. Οι όμως ναι. Οι καημένοι, ναι. Ο Εβραίος. Έτσι, έτσι. Δεν φταίει σε τίποτα. Σε τίποτα. Όχι, όχι. Κανένας. Έτσι. Οι ηγέτες είναι. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι λοιπόν αξίωσαν και οι Αμερικανοί μαζί, γιατί φοβόντουσαν τον ντόμινο. Αντισιωνιστές είμαστε, όχι ναι. Αντισημιτιστές. Όχι, όχι. Θα το πούμε. Μα εγώ άλλος δεν είμαι. Σιωνισμός, ναι, ναι. Και άλλος σημιτισμός. Και εγώ ούτε αντισιωνιστή δεν είμαι, διότι εμένα φτάνει να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου ως κράτος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι αποδεικνύεται σήμερα ότι δεν το δώσανε για αντιμετώπιση των αναγκών της Ελλάδας στο δάνειο. Το γράφει στα πρακτικά. Και αυτά το διασταύρωσα με τις ημερομηνίες των εγγράφων υπογραφής των συνθήκων. Η τρίτη σύμβαση του μνημονίου του 2010, τα μνημόνια συνετάχθησαν στις 3 Μαΐου. Η βασική σύμβαση που έδωσε χειροπόδαρα και την εθνική κυριαρχία και όλα γράφτηκε και υπογράφηκε στις 8 Μαΐου και ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις 9 Μαΐου και συμφώνησε. Αυτά σήμερα τα αποκαλύπτει αυτή η εφημερίδα με τα πρακτικά, ότι συμφωνούμε γιατί ανάγκασαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει για να σωθούν οι τράπεζες της Ευρώπης που θα δημιουργούσαν προβλήματα και στις αμερικανικές. Ωραία. Ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το ελληνικό χρέος, ναι, είναι οριακός. Ναι. Προκειμένου ούτε το πρόβλημα να λύνεται. Έτσι. Και η χώρα να είναι σε μόνιμη ομοιρία. Αυτό είναι. Αυτό, πρέπει να το περιγράψουμε ωραία να το καταλάβει ο καθένας. Ναι, ναι. Ο πιο απλός άνθρωπος. Διότι οι οικονομίες των χωρών δεν είναι τόσο σύνθετες όσο θέλουν να τις παρουσιάσουν. Είναι όπως μια οικογενειακή οικονομία. Τόσα έσοδα, τόσα έξοδα, τόσα χαλάω, τόσα μειωμένα. Αυτοί δημιούργησαν μια κατάσταση όπου έχουν θέσει τη χώρα σε ομοιρία με αποτέλεσμα να μπαινοβγαίνουν λεφτά των ευρωπαϊκών τραπεζών, τα οποία περνάνε μόνο στα χαρτιά, διότι αυτά τα χρήματα δεν μένουν ποτέ. Εδώ, ποτέ. Λόγω του ότι οι υποχρεώσεις μας, ναι, η ικανοποίηση είναι τεράστια, οι στόχοι είναι αβάσταχτοι, τα χρήματα να φεύγουν έξω. Και με ψήρες να προσπαθεί να επιβιώσει ο ελληνικός λαός, του οποίου ο πλούτος πηγαίνει εκεί. Τώρα, το χρέος είναι μεγαλύτερο από τότε που το αντιμετωπίσαμε για πρώτη φορά. Και για να το διανοείται αυτό. Και για να το πω ακριβώς αυτό, πώς είναι υπογεγραμμένο στην βασική σύμβαση του μνημονίου του πρώτου της διεθνούς. Του υποτιθέμενου δημοσιονομικού μνημονίου. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εκεί λέει το εξής, ότι δεν διασφαλίζεται το χρέος το οποίο δίνουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν διασφαλίζεται με υποθήκες, με αυτά, με ακίνητα, συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα προϊόντα. Είναι αδιασφάλιστο. Δεύτερη παράγραφος. Δεσμεύεται ολόκληρη η περιουσία του δημοσίου και τώρα και στο μέλλον όσο υπάρχει χρέος. Δεν λέει για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου δανείου, όσο υπάρχει χρέος. Όσο και στο δυναικές. Ναι, δηλαδή. Και όταν σου παίρνει ένα κομμάτι που βγήκε μετά ο νόμος του ΤΑΙΠΕΔ που το παίρνει έτσι με τον τρόπο που το παίρνει, αυτό δεν πάει για εξόφληση του χρέους. Φεύγει εντός 10 ημερών σύμφωνα με τον νόμο και πάει έξω στο λογαριασμό των δανειστών. Αλλά αυτό είναι εις ασφάλεια, δηλαδή είναι όσο υπάρχει χρέος. Αυτοί θα αποφασίσουν αν θα πάρουμε να ικανοποιηθούμε για το χρέος, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτοί θέλουν δεσμευμένη την περιουσία και την οικονομία μας
όσο υπάρχει χρέος, και γι' αυτό φροντίζουν συνεχώς το χρέος να παραμένει ή να αυξάνεται ή να παραμένει τουλάχιστον το ίδιο. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με μια κατοχή στο άπειρον. Έτσι, ακριβώς. Αυτή η κατοχή είναι πολύ χειρότερη από την χειρότερη. Ματώσαμε, πολεμήσαμε, έφυγε ο κατακτητής, τέλειωσε. Αυτό το έχω πει και το λένε πολύ σωστά, κύριε Βελόπουλο, διότι ακριβώς τότε ξέραμε πολύ καλά ότι κατακτήθηκε η Ελλάδα με αίμα, πέθανε μια γενιά, αλλά οι άλλες γενιές θα επιβιώσουν, διότι θα έρθει η ελευθερία και θα επιβιώσουν. Εδώ έπιασε όλες τις γενιές μας. Μήπως το βλέπουμε λίγο περισσότερο συνωμοτικά από ότι είναι στην πραγματικότητα και χάνουμε το κέντρο, γιατί ο ελληνικός λαός έχει γίνει συνωμοσιολόγος λόγω των εγκαταστάσεων. Και έχει δίκιο. Και βεβαίως υπάρχει και το φάντασμα της ακροδεξιάς, το οποίο εγείρει θέματα Εβραίων και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Ότι οι Εβραίοι είμαστε μονίμως και αυτοί βεβαίως και είναι μια πέτρα του κακού το λόμπι αυτό. Γιατί είναι πολύ ισχυρό οικονομικά. Εγώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν φταίνουν οι Εβραίοι για τα χάλια μας. Όχι, όχι, όχι. Ούτε η Γερμανία. Όχι, όχι, όχι. Γιατί εμείς φτάσαμε σε αυτό την επέσχυντη συμπεριφορά να παραδώσουμε τα κλειδιά της πόλης. Έτσι. Εκείνο που είπατε νωρίτερα και το οποίο με αγγίζει είναι το γεγονός ότι η πολιτική μας είναι κατώτερη του μέσου όρου των πολιτών. Επειδή λοιπόν ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Δάσκαλός μου, ο σημαντικός αυτός άνθρωπος, Βασίλης Ραφαηλίδης, που μου έλεγε ότι ακόμα και όταν θα έχω πεθάνει, αν υπάρχει ζωή, γιατί δεν υπάρχει τίποτα, μου λέει, χώμα είμαστε, από εκεί πάνω, μου λέει, θα σε στείλω στο πύρτο εξώτερον, εάν λαϊκίσεις και χαϊδεύεις τα αυτιά των πολιτών. Φταίνει οι πολίτες μας. Φταίμε εμείς οι πολίτες για τις επιλογές μας. Αλλά ο πολιτικός που είναι μπροστάρης και δείχνει τον δρόμο, φταίει κατά μείζωνα λόγο. Αυτή είναι η πολιτική απάντηση. Δεν μπορεί να πεις ότι φταίει όλος ο λαός. Ασφαλώς μπορεί να φταίει. Αυτό είναι ιστορικό και κοινωνιολογικό πρόβλημα. Ναι, τεράστιο. Τεράστιο. Αλλά δεν είναι πολιτική απάντηση σήμερα. Αυτό είναι το θέμα. Η πολιτική απάντηση είναι τι έπρεπε να κάνουμε το Μάιο όταν ήρθε αυτό το πράγμα. Να ξεκαθαρίσω κάτι, κύριε καθηγητά. Ήμασταν ανεπαρκείς σε προσωπικό πολιτικό. Ήταν κάτω του μέσου όρου, ήταν χειρότεροι από τους πολίτες. Δηλαδή, ο τρόπος που βλέπουμε τώρα τα διαδραματιζόμενα και αυτά που παρουσιάζουν τους διαλόγους του Τσοχατζόπουλου με τον Σμπόκο, δείχνει και την ποιότητα των πολιτικών, οι οποίοι είχαν γίνει μετατραπή, είχαν μετατραπεί σε άρπαγες και λειτουργούσαν ως συμμορία κάτω από το μάθημα που έδωσαν. Έχω την άλλη περίπτωση του βοηθού ενός οδηγού μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας που πήγαινε τις τσάντες και τις βαλίτσες σε 5 υπουργούς, 2-3 Νέας Δημοκρατίας και κανένα 2 του Πασόκ. Ενώ ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, πέρνανε, συνέχιζαν οι υπουργοί του Πασόκ να παίρνουν τσάντες. Αντιλαμβάνεστε τι συμμορία ήταν αυτή. Και βρίσκεται στην εισαγγελία η υπόθεση. Και δεν έχει αρθεί στο ύψος των περιστάσεων η δικαιοσύνη ακόμα, αφού πήγαμε, μαρτυρήσαμε, καταθέσαμε, είναι ο πρωταγωνιστής ο άνθρωπος που βάλαγε τις βαλίτσες, να φωνάξει αυτούς τους κυρίους για να τους πει: «Γελάτε εδώ, τι ήταν αυτά τα 600, 400 πρώτων μεγάλων έργων?» Θεωρούσαν δεδομένο ότι πρέπει να τα παίρνουν οι Έλληνες πολιτικοί. Έτσι. Μα και στα τελευταία γεγονότα της Χρυσής Αυγής, όπως και στο ζήτημα των κουκουλοφόρων, επανειλημμένως συζήτησα ότι θα έπρεπε η δίκαση, και το είπα δημοσία, ότι θα έπρεπε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να διατάξει από την αρχή που άρχισαν να εφαρμόσει τη διαδικασία του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν την εφάρμοσε. Από κάτω όμως προς τα πάνω. Ναι, από κάτω προς τα πάνω. Βουτάς τους δράστες. Έτσι. Και αν αυτοί σε οδηγήσουν στην ηγεσία, βουτάς και την ηγεσία. Έτσι. Δεν βουτάς την ηγεσία και να ζητάς τους δράστες. Όπως παραδείγματος χάρη και οι κουκουλοφόροι, όπως έλεγα, είναι σαφές ότι είναι οργανωμένοι. Ότι είναι οργανωμένο έγκλημα. Δεν θέλησαν ποτέ όμως να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα για να τους συλλάβουν. Και για τη Χρυσή Αυγή ήρθαν τελευταία. Πλέον όταν είχε γίνει και το θύμα ή όταν κρίθηκε ότι τώρα συμφέρει και πολιτικά να το κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πρέπει να κυνηγάμε το έγκλημα όταν συμφέρει πολιτικά. Αλλά πάντοτε όταν υπάρχει και όταν υπάρχει πηγή του. Λόγια σοφά από έναν άνθρωπο που γνωρίζει το σύστημα από μέσα. Γιατί εσείς είσαστε συστημικός. Μα το ξέρω, τα ξέρω γι' αυτό. Παρότι πολεμάτε το σύστημα. Ναι. Είστε συστημικός. Ναι. Είστε ομότιμος καθηγητής με επιστημείο. Λοιπόν, δεν είστε ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο οποίος μάλιστα όχι μόνο γνώρισε από κοντά,
Αλλά πραγματικά έζησε με τους μεγάλους ηγέτες, γνωρίζει και τους μηχανισμούς και τις νοοτροπίες και όλα αυτά. Εγώ το καταλαβαίνω, το να είσαι ηγέτης σε μια χώρα που είναι και λίγο φτωχή και να σου, να σε στέλνει με το πλοίο το, ή να σε φιλοξενεί στη βίλα του ένας κρίσος από τους υπάρχοντες κρίσους, είναι μια πολυτέλεια που πες ότι ως πρωθυπουργός τη δικαίωσε. Να πηγαίνεις να βρωμίζεις τα χέρια σου παίρνοντας λεφτά, τσάντες, βαλίτσες την ώρα που η χώρα δεν έχει αναπτυχθεί καν και αντί να προγραμματίζεις την ανάπτυξη αυτής και την ευημερία της χώρας να λες μπαρούφες από τα μπαλκόνια και να τα παίρνεις από την πίσω πόρτα ήταν πολιτική κατώτερη των περιστάσεων. Συμφωνείτε? Κατώτερη. Και κατώτερη των περιστάσεων απεδείχθησαν και οι πνευματικοί άνθρωποι του τόπου. Διότι δύο έχει για μπροστάριδες ένας λαός. Ναι. Τον πολιτικό και τον ποιητή. Ε, βέβαια. Πού είναι ο ποιητής? Τίποτα, κανένα. Πού πήγαν αυτοί? Τι είναι, και εδώ οι συνάδελφοί μου δεν θέλουν να τα ακούσουν για τίποτα. Η ακαδημαϊκή. Η ακαδημαϊκή. Τους ενοχλεί, ε. Τους ενοχλεί. Μου λένε σε αυτοί, δίκιο έχεις, αλλά μην με ανακατεύεις. Δίκιο έχεις? Αλλά μην με ανακατεύεις. Πώς θα γίνει αυτό? Να μην ανακατεύω εγώ τους βρωμιάδες δημοσιογράφους που τους βρίσκω παντού μέσα. Ναι, πονηριά υπάρχει, έτσι, σε ό,τι ίντριγκα είναι μέσα για να τους ανακατέψουμε, να τους αφήσουμε απ' έξω. Ναι, γι' αυτό εγώ το έχω, τους έχω καταγγείλει τους αδέρφους, επανειλημμένους. Πού είναι ο ακαδημαϊκός κόσμος του τόπου? Δεν ξεχνάνε ότι οι γνώσεις τις οποίες έχουμε ανήκουν στην κοινωνία. Δεν είναι για, να, για την επαγγελματική μας ανάδειξη και οικονομική. Και γνωρίζουν ανάδειξη. Ότι οι γνώσεις που κατέχουν χωρίς αυτή την κοινωνία είναι ανεφάρμοστες και άθλιες. Έτσι. Δεν χρειάζεται, ναι. Είναι για τα σκουπίδια. Για τα σκουπίδια. Για να δεν προστατεύουν την κοινωνία. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι λοιπόν, είναι. Αυτό είναι καθήκον. Αυτό είναι η αποστολή του επιστημόνα. Κύριε καθηγητά, ή εσείς και εγώ έχουμε τρελαθεί εντελώς και λέμε τα ίδια πράγματα, ή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απομείνει και που μπορούν να στηρίξουν τέτοιες καταστάσεις είναι λίγοι, ελάχιστοι. Ναι, ναι. Εμένα δεν με στενοχωρεί ότι είναι λίγοι οι άνθρωποι που αντέχουν και έχουν ηθικές αντιστάσεις και χρησιμοποιούν σωστά το γνωστικό τους εργαλείο. Τη διαφορά την έκαναν πάντα οι λίγοι. Ναι. Παντού. Ναι, παντού. Στις εξεγέρσεις, επαναστάσεις, τις αλλαγές, τις μεγάλες. Αλλά τόσο λίγοι βρεθήκαμε. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε ούτε λίγοι. Τόσο πολύ λίγοι. Ναι. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι. Τόσο λίγοι που μέσα σε αυτό το κυκαιώνα, στον εσμό δηλαδή των μετριοτήτων, να φαντάζεις ως γραφικός, επειδή λες την αλήθεια. Ακριβώς. Βέβαια. Εμένα το με έχουν πει πολλές φορές. Στην αρχή, όταν απεκάλυψα τα του μνημονίου, λέγανε αυτός τα χάσε. Τώρα είναι μεγάλος, είναι γέρος, ξεκούπια. Ναι. Έτσι. Ναι, τα λέγανε. Είναι ένας τρόπος να σε βάλουν στο περιθώριο. Βεβαίως. Για φανταστείτε. Αγράμματα παπαγαλάκια της ενημέρωσης και της επιστημοσύνης της δίθεν εμφανίζονται στα κανάλια και ακούς να λένε πράγματα εξοργιστικά. Ασημαντότητες δηλαδή, δεν λένε για τίποτα το σημαντικό. Άμα δεν πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα, ένας αγρότης, ένας εργάτης μπορεί να πει σημαντικότερα πράγματα σε μια τηλεοπτική εκπομπή από δάφτους. Έτσι. Δεν λένε τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, αυτό το ιστορία του βατοπεδίου εμένα με συγκλώνησε. Διότι... Ναι, δεν την ξέρω, ομολογώ ότι το βατοπέδι δεν έχω ασχοληθεί. Ναι, το βατοπέδι μετά, ξεκίνησε αλλά, ως βέβαια, σκάνδαλο. Ναι, ο σκάνδαλο ναι, ήταν ότι ενώ τα κτήματα δεν ήταν της Μονής, ο Καραμαλής τις στάδωσε. Τις στάδωσε, ναι. Η Βιστονίδα. Ενώ φαίνεται ότι ήταν από παλιά του. Τι λέτε τώρα, από τον Παπαναστασίου και τον Βενιζέλο. Ναι. Και με αυτό το θέμα ότι δώσαμε τη γη, τη δημόσια, σε ένα μοναστήρι, ναι. Ξεκίνησε το μεγάλο έγκλημα μιας κυβέρνησης προκειμένου ο Γιώργος Παπανδρέου να πάρει την εξουσία με αυτό το, από ό,τι φάνηκε λίγο, ελάχιστο Πασόκ. Είδατε ότι μετά τον Ανδρέα το Πασόκ πήγε στο 5%. Ναι, βέβαια. Επομένως το 95% ήταν ο Ανδρέας. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Δεν μπορεί ξαφνικά το 40 και το 42 και 48 να πάει στο 5. Βέβαια. Δεν είναι τυχαίο. Βέβαια. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τώρα αυτά τα οποία βγαίνουν για τον Τσοφαντζόπουλο τον Άκη δεν αφορούν τον ίδιο. Αφορούν... Ναι, όλο το σύστημα. Τους αφορά όλους. Όλους. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι στη φυλακή. Βέβαια. Δηλαδή το Υπουργικό Συμβούλιο εκείνης εποχής, εάν διασώζονται δύο-τρεις είναι θαύμα. Οι υπόλοιποι πρέπει να είναι παρέα με τον Άκη. Στο ίδιο. Βέβαια. Μα εγώ το είπα από την αρχή ότι πιάσαν τον έναν ο οποίος ήταν και ο πιο ανόητος ίσως.
να είναι και εύκολος στις αποδείξεις και, δεν ενοχλούσε και η σύλληψή του τότε. Φαντάζομαι ότι θα με στηρίξετε να αρχίσω να βγάζω τα άλλα ονόματα με τις τσάντες και τις βαλίτσες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την, ηθική στήριξη, ότι την εποχή εκείνη που, δημιουργήθηκαν αυτά που δημιουργήθηκαν από τον Άκη στο Χατζόπουλο έγιναν τρομερά πράγματα και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ό,τι φαντάζεται κανείς. Έτσι. Φανταστείτε ότι σύμφωνα με αυτά που λένε και γράφουν από την μεγάλη αμυντική δαπάνη των 4-3 δραχμών, ναι, από το, ναι, από το 98 στο 2001, δηλαδή μιλάμε για 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτοί τσίπησαν το ένα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Και έχουν το θράσος, αυτά που λένε ότι είναι 50-80 εκατομμύρια, ναι, είναι αστεία. Και είναι πολλά τα χρήματα. Μπορείτε να μου πείτε, μάθαμε ποτέ πόσο στοίχησαν τα Ολυμπιακά έργα, οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εκεί ήταν άλλο φαγωπότη τεράστιο. Εκεί ήταν τεράστιο. Το δεν θα μάθαμε. Ποτέ δεν ζήτησε ένας, φέρτε μας τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό. Τη χρονιά που είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, ναι, έγιναν με τέτοιο τρόπο προκειμένου, ναι, να τα αρπάξουν, που το promotion δεν βοήθησε ούτως ώστε να έχουμε περισσότερους τουρίστες. Δεν έχει ξαναγίνει τίποτα. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον θα έπρεπε να το αξιοποιήσουμε έτσι. Δηλαδή, εγκλήματα, ναι, τεράστια, ναι, τεράστια εναντίον του ταμείου, του δημόσιου ταμείου, δηλαδή εναντίον, βέβαια, των χρημάτων, ναι, του ελληνικού λαού, εναντίον δηλαδή, βέβαια, της προστασίας της ακαιρεότητας και της επιβίωσης ενός λαού. Έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να πάνε για σκάτη προδοσία, πρέπει, βέβαια, να πάνε για το ταμείο και για έτσι, αυτά που έβαλαν στην τσέπη. Έτσι, έτσι, έτσι. Φαντάζομαι πόσο στενοχωρημένος είστε που στηρίξετε μια παράταξη με την επίφαση του σοσιαλισμού, γιατί την ιδέα του σοσιαλισμού δεν φαίνεται να την είχε μέσα της. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, το 1980 θυμόμαστε όλοι ότι υπήρχε πράγματι μια ξεχασμένη και μια καμένη Ελλάδα. Δηλαδή η μακροχρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τις δυτικές κυβερνήσεις πολλά χρόνια είχε κάνει μια δημόσια διοίκηση η οποία ήταν τσιμενταρισμένη από όλες τις πλευρές. Εγώ τα έζησα από κοντά όταν είδαμε το τι συνέβαινε παλαιότερα. Ήταν κάτι τρομερό και μην ξεχνάμε ότι ένα μέρος των Ελλήνων ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, όχι διότι ήταν κομμουνιστές ή στα βουνά, αλλά διότι ήταν φακελωμένοι. Ναι, φακελωμένοι. Εμείς βρήκαμε 7 εκατομμύρια φακέλους. Από τα 8 που είχε τότε. Ναι, και το έλεγα κάποτε στη Γερμανία σε ένα Ινστιτούτο του Max Planck που ήταν τότε και τα λοιπά, σε μια διάλεξη. Τρελαθήκαν. Μα λέει ούτε το. Ούτε η Στάζη δεν είχε φακέλους. Ούτε η Στάζη δεν είχε τόσους πολλούς. Όλος ο λαός ήταν, βεβαίως ήταν. Όλος ο λαός. Και οι ορισμοί ήταν και για 2-3 φορές ότι τον φακελώνανε στο χωριό του, τον φακελώνανε μετά έτσι στην Αθήνα κτλ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα ξεχάσαμε, ότι ήταν πραγματικά μια ξεχασμένη. Η ύπαιθρος Ελλάδα δεν είχε ούτε δρόμους, καρόδρομους να επικοινωνήσει μεταξύ τους. Και έπρεπε να αναζητηθεί μια νέα πολιτική. Αυτή τον προβληματισμό, θυμάμαι, τον είχαμε έντονα στις παραμονές της δικτατορίας ως όμιλος Παπαναστασίου που είχαμε ιδρύσει τότε. Ακριβώς πώς θα βρεθεί ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος θα αλλάξει. Δεν ενδιαφερόμαστε για το ιδεολογικό μέρος, αλλά κυρίως να αλλάξει τα πράγματα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και πιστεύαμε τότε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα και όπως ήταν ηγέτης για την πρώτη πενταετία για μένα έχουν γίνει πολλά πράγματα, σήμερα μπορεί να... Πολλά, πάρα πολλά. Ναι, έπαψε να είναι ο Έλληνας της Φαλιάρας, ναι, του αστυνομικού. Ναι, ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν το πρώτο, αυτό και γι' αυτό έπιασε το σύνθημά του, το οποίο λένε και λαϊκίστικο,
Έπειτα στο σύνθημά του ότι η Ελλάδα είναι και στους Έλληνες, διότι μην ξεχνάμε ότι τότε δεν σταματούσαν ποτέ να, όπως σήμερα δεν σηκώνουν, δεν λένε ένα όχι. Ήταν σπουδαίο σύνθημα, γιατί η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Ναι, ναι, ναι. Και βεβαίως το πολέμησε πολύ η δεξιά, διότι μονίμως είχε πουλημένη την Ελλάδα. Έτσι. Μπορεί να παρίσταναν τους πατριώτες, αλλά ήταν κατεφημισμών πατριώτες. Έτσι, ήταν επαγγελματίες εθνικόφρονας. Έτσι, έτσι. Οι οποίοι βεβαίως με το αζημίωτο συνέχισαν. Όμως κράτησαν ένα επίπεδο νοικοκυροσύνης στον τόπο. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν τον είχαν φτάσει στον τόπο σε τέτοιο εξευτελιστικό επίπεδο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι τότε, δύο πράγματα. Το ένα πράγμα ήταν ότι θα πρέπει να δούμε ποιος έθαψε περισσότερο, ποιος έθαψε τα εθνικά θέματα. Κάτι που επί Ανδρέα Παπανδρέου, παραδείγματος χάρη, δεν τάφει κανένα απέναντίας. Είχαμε οξύνσεις του τύπου βυθίσατε το χώρα και αντιδράσεις απέναντι στον δυτικό επεκτατισμό. Αλλά αυτό βοηθούσε. Που προερχόταν πάντοτε από την κοιτίδα του υπεριαλισμού. Και μην ξεχνάμε ότι σταμάτησε ο ίδιος. Από το Γενικό Επιτελείο είχε πάει εκεί στο αυτό και σταμάτησε ο ίδιος την επίθεση τότε που ήταν έτοιμοι να κάνουν οι Τούρκοι και τα λοιπά με προσωπική. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι... Είναι και εκεί να σας πω κάτι. Εγώ έχω ένα παράπονο επειδή τονίσα από αυτό τον άνθρωπο, η οικογένειά μου δηλαδή. Είχα την τύχη, ατυχία να είμαστε πάρα πολύ κοντά στα δύσκολα χρόνια, τα πέτρινα τότε που... Ναι, έτσι. Της Χούντας δηλαδή. Ναι, ναι. Τη δεκαετία του 60 και. Βέβαια. Εγώ και τη δεκαετία του 50 που έζησα εγώ ήταν επίσης. Εσείς βεβαίως ζήσατε ακόμα πιο άγρια πράγματα με εκτελέσεις, ποινές θανάτου και ιστορίες. Εμείς ζήσαμε μετά τα παιδάκια, εγώ βεβαίως, αλλά τα ζούσα λόγω της θέσης που είχε ο πατέρας μου δίπλα στην οικογένεια αυτή. Θα μπορούσε, το μόνο για το οποίο μπορώ να τον. Όχι να τον κατηγορούσε, δεν μου αρέσει ο ρόλος του κατηγορού. Που σου είπε και ο Αλμπέρ Καμί που γιώργησαν 100 χρόνια τώρα. Ναι. Αλίμονο σε αυτούς που έταξαν σκοπό τη ζωή τους να κρίνουν τους άλλους, λέει, τους κριτικούς του θεάτρου και τους δικαστές. Γιατί τους περιέπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλλά να είμαι θυμωμένος μαζί του είναι ότι μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που έκανε. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό με έχει. Αυτό συμφωνώ απολύτως και υπήρχαν προτάσεις. Ένα σκοροχάρτη του δίνω γιατί εκάμφθη νωρίς η υγεία του. Και πιστεύω ότι εάν δεν ήταν τόσο ευάλωτος βιολογικά. Ουσιαστικά τότε πέθανε. Ουσιαστικά τότε με την υγεία του σταμάτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πιστεύω ότι θα είχε άλλες αντιδράσεις. Δεν θα φρόντιζε και για τη μεταβίβαση της εξουσίας. Θα φρόντιζε να έχει σοβαρούς διαδόχους. Δεν είχε σοβαρούς διαδόχους. Μπορούμε να πούμε. Ο Σιμίτης ήταν ένα παιδί του Σωλήνα των συγκροτημάτων τύπου. Δεν ήταν. Δηλαδή αν δεν ήταν εκεί ο Σιμίτης. Από εκεί χάλασε και η όλη ιστορία του Πασόκου. Από εκεί δεν χάλασε. Δηλαδή ο Σιμίτης θα ήταν ένας καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Δεν θα ήταν τίποτα περισσότερο. Θα έπαιρνε τη σύνταξή του και κανείς δεν θα ήξερε ότι υπάρχει. Μπήκε στη μέση. Για να περάσει το δαχτυλίδι στο Γιώργο που δεν είχε ενηλικιωθεί πολιτικά. Και την κατάντια την είδαμε. Στη Νέα Δημοκρατία έγινε το ίδιο. Έτσι έβαλαν το στέμα στο Καραμαλή για το επώνυμο. Όχι για τις ικανότητες. Και η μόνιμη αποδόση εκείνης της περίοδου για όσους. Δεν θυμάστε, και οι Νεοδημοκράτες και οι Πασόκοι έλεγαν, άμα τους έλεγες καλά ρε, τι είναι αυτός, πολύ καλό παιδί, δεν μπορείς να φανταστείς. Ο Γιωργάκης όντως είναι καλό παιδί. Ήταν καλό παιδί, του δώσεις το πορτοφόλι σου και τη γυναίκα σου και να τα ξαναβρεις μετά από 100 χρόνια. Ήταν ένα παιδί, να του πεις πάρ' τα παιδιά και πήγαινε στο πάρκο. Αρκεί να είναι κλειστό το πάρκο, έτσι, να είχε και σειρματόπλεγμα. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν τσίπουρα, ούζα, πλάκες, φασαρίες, το καλύτερο παιδί. Αλλά αυτά δεν είναι προϋποθέσεις για να γίνεις ηγέτης και πρωθυπουργός μιας χώρας και να που οδηγήθηκε η χώρα. Εγώ πιστεύω, κύριε καθηγητά, ότι αν σήκωνε το ανάστημά της τότε ο πολιτικός κόσμος του τόπου και έλεγαν στους Ευρωπαίους ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε άλλο, πτωχεύουμε. Έτσι, έτσι. Θα κούρευαν όλο το χρέος, δεν θα... Όλο. Όλοι. Δεν θα τολμούσαν, διότι τότε τα δικά τους οικονομικοπολιτικά συστήματα, κυρίως τα οικονομικά συστήματα, είχαν μεγάλη εμπλοκή στο οικονομικό πρόβλημα, το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος. Είχαμε μεγάλα όπλα τότε. Θα κατέρεαν οι τράπεζες τους, εάν η Ελλάδα
Διότι τι ήταν η Ελλάδα, ένα κομβικό σταυροδρόμιο, ούτως ώστε να παίζουν τα παιχνίδια τους στα Βαλκάνια, στην Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη. Η Ελλάδα τότε μπορούσε να γυρίσει το διακόπτη, όπως κάνουν τώρα οι Ρώσοι με τα αέρια, και να σκοπούν τα πόδια. Και να κουρέψουν το χρέος, να μηδενίσουν το χρέος, να βάλουν τη χώρα σε τάξη. Γιατί δεν υπήρχε δημοσιονομική τάξη. Όχι. Αφού τώρα δεν κόβεται το σύνδεσμο. Και δεν προσθέσαν τίποτα. Απέναντίας κατεδαφίσετε και με τις οριζόντιες περικοπές. Κατεδαφίζεται εντελώς κόμμα. Να βάλουν τη χώρα σε τάξη και να δημιουργηθούν, εν πάση περιπτώσει, για μία φορά οι προϋποθέσεις η χώρα αυτή να αποκτήσει προφίλ ευρωπαϊκό και να έχει αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τι έχει έρημη η Ελλάδα τώρα? Εγώ θα ακριβώς αυτό το οποίο λέτε, θα το πω με άλλα λόγια το ίδιο και πιο ισχυρά. Ουδέποτε η Ελλάδα ήταν τόσο ισχυρή σε χαρτί να παίξει από τις παραμονές του Μαΐου του 2010. Και αντί να το παίξει, πήγε στο Καστελόριζο, έβγαλε εκείνο τον άθλιο λόγο, τον ασήμαντο δηλαδή, λες και ήταν υπάλληλος σε τράπεζα του Λουξεμβούργου. Ο ηγέτης της χώρας μίλησε ως υπάλληλος τράπεζας του Λουξεμβούργου. Δεν το λέω για να τον απαξιώσω. Το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα που θα καταγράψει. Φαντάζομαι. Μα το πρώτο είναι ο Στροσκάνς, το πρώτο το διαθέτω. Μην μπεις μέσα. Τότε πριν αποφασίσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει, το έλεγε για όνομα του Θεού, μην ζητήσεις να έρθει. Μην μπεις μέσα. Δεν είναι καλό για την Ελλάδα. Γιατί μπήκε? Έλατε. Εκεί οφείλουμε να απαντήσουμε με ένα λαντέ, δεν γλιτώνουμε. Από εμάς περιμένει ο κόσμος να βγάλουμε το φίδι από την Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πει το εξής, το να πει κανείς ότι αυτό είναι ένα λάθος από οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Είναι εύκολη λύση. Ναι, αλλά αν ήταν λάθος θα ήταν πλέον περίπτωση κλινική, ιατρική περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λάθος στο ανώτατο επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. Έχουν τα πάντα μπροστά τους και στα χέρια τους. Να ρωτήσουν, να μάθουν, συμβούλους, όχι μόνο από την πατέρα, από όλο τον κόσμο έχουν σήμερα. Τότε, λοιπόν, από εκεί και πέρα, επομένως, γεννάται η ευθύνη. Δεν θα πω αν είναι πολιτική, ποινική, ξέρω εγώ, αυτά είναι αλλονού έργο. Ναι, αλλά για να μην συνωμοσιολογούμε και να μην εξάπτουμε για τη φαντασία ενός λαού, πρέπει να βρούμε τι συνέβη, γιατί το έκανα. Εγώ πιστεύω ότι οι αδύνατες και πολιτικές ηγεσίες κάθε χώρας είναι υποχείριο των μεγάλων συμφερόντων κτλ. Οι οποίοι έχουν μηχανισμούς πολλές. Ένας άνθρωπος μπορεί να υποκύψει όχι διότι θα πάρει λεφτά μόνο, αλλά διότι είναι πολύ φιλόδοξος και θέλει να αποκτήσει μια εξουσία την οποία δεν μπορεί ο ίδιος λόγω προσωπικότητας χαμηλής να αποκτήσει. Ένας άλλος μπορεί να είναι όμηρος ενός μεγάλου κέντρου διότι κάτι έχει κάνει στη ζωή του και έχει την ευαισθησία σου, λέει αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αντέξω. Αν βγει στην επιφάνεια. Ξέρετε λοιπόν πόσοι έντιμοι άνθρωποι είναι όμοιροι και μπορεί να είναι και έντιμοι στην πραγματικότητα και να έχουν ένα μικρό ή ένα σύνηθες παράπτωμα στην ζωή τους, αλλά το αντέχουν. Ναι, εμείς επειδή δεν έχουμε να φοβηθούμε τέτοια, γιατί δεν έχουμε σκελετό στην ντουλάπα, δεν το σπρώχνουμε λίγο περισσότερο το πράγμα. Καταλάβετε. Πώς μου φαίνεται ότι θα μπλέξουμε και ασχοληθούμε με πράγματα που δεν θέλαμε να ασχοληθούμε στη ζωή μας? Έλατε. Γιατί κάποια στιγμή καλείστε και καλείτε κάποιος κόσμος να μπει μπροστά και στο πολιτικό επίπεδο. Έτσι. Και να πει μάγκες, κοιτάξτε, όπα. Εγώ καλύτερα να πεθάνω, να πηδήξω από το παράθυρο παρά να σιωπήσω άλλο πρώτο εγκλήματος που λαμβάνει η χώρα του την ώρα μπροστά στα μάτια μου. Δηλαδή κάτι δεν πάει. Μα είχα διακηρύξει τότε και με τον. Όταν είχε κάνει και την ιδρυτική συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη τότε της Πίθας και είχα διακηρύξει και το μάθανε από την Καλιφόρνια, με πήραν τηλέφωνο, ότι ο όρος παρετούμε από τα δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο υπογράφεται. Έτσι. Έτσι είναι.
της εθνικής κυριαρχίας. Λαϊκή κυριαρχία δεν βάζει να υπάρχει ούτε να παραδίδεται σε κάποιον. Ναι, ναι. Αλλά και της εθνικής κυριαρχίας δεν είναι αυτό. Γι' αυτό και, γιατί δηλαδή τότε όλες οι κυβερνήσεις και η πρώτη κυβέρνηση στην γερμανική κατοχή θεωρήθηκαν το σύλλογο. Και αυτοί έλεγαν, μα μπορούμε να κάνουμε σε τέτοια δύναμη τίποτα, ας τουλάχιστον να σώσουμε μερικούς. Νομίζω ότι θα πούμε περισσότερα σε μια επόμενη εκπομπή και ίσως μπορέσουμε και να τους πούμε στον κόσμο πιο ενδιαφέροντα πράγματα, υπό την έννοια ότι θα μπούμε σε περίοδο εξελίξεων. Εγώ πιστεύω ότι δεν τώρα αρχίζει το έργο. Όχι, πρέπει να. Και θα μπούμε ακριβώς. Εγώ από την αρχή το είχα πει και σε κάποιον φίλο, ο οποίος ήταν και στο. Λέω, κοίταξε να δει. Μη φοβάσαι εάν όλο το πρόγραμμα πάει καλά. Αλλά εάν δεν πάει καλά, δεν μπορεί να ξέρει τι θα βγει. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε, κυρίες και κύριοι, και εσάς καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας και χαρά σας.